οι οποίοι διοργανώνουν ένα διαφορετικό διαδικτυακό φόρουμ ανοιχτό στο κοινό. Πόσο κοστίζει? Στις 3 και 4 Ιουλίου. Δεν κοστίζει τίποτα. Δωρεάν. Δωρεάν. Στο φόρουμ αυτό θα συμμετέχουν πολύ γνωστοί προπονητές και άνθρωποι του αθλητισμού με βασικό θέμα συζήτησης τον προπονητή ανά επίπεδο και τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να έχει σε ένα σύγχρονο αθλητικό οργανισμό, παύλα ομάδα. Οι συμμετέχοντες του φόρουμ, θα πω ενδεικτικά, μπορεί να προσταθούν και άλλοι, αλλά ήδη νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Η ανακοίνωση γίνεται αλφαβητικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έτσι. Στο κομμάτι του ποδοσφαίρου που θα είναι στις 3 Ιουλίου, είναι μερικοί που δεν χρειάζεται καν να πω τι είναι και τι αντιπροσωπεύουν. Θα είναι ο Βλάχος ο Βαγγέλης, νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Θα είναι ο Βλάχος ο Χρήστος, ένας πάρα πολύ καλός νέος προπονητής που είναι στον Απόλλων Χαλανδρίου. Θα είναι ο Γιαννακόπουλος ο Στέλιος, επίσης περιττό να πούμε συστάσεις. Ο Κυριακίδης ο Ηλίας που είναι διευθυντής των Ακαδημιών της ΑΕΚ, πάρα πολύ έμπειρος στη δουλειά του, εκπληκτικός. Ο Μπεκρής ο Βαγγέλης που είναι στο δίκτυο του Ατρομήτου Αθηνών. Ο Ντόκος ο Γιάννης που είναι στον Παπάγο με χαρακτηριστικό ότι έχει μια παρουσία στην ομάδα του κοντά στα 15 χρόνια. Βεβαίως ο Σταθόπουλος ο Στάθης, ο οποίος είναι ένας προπονητής που διακρίνεται και πασίγνωστος, αλλά με τρομερό ήθος, είναι μεγάλη μας χαρά, εξαιρετικός άνθρωπος. Και ο Χριστόπουλος ο Γιάννης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ήταν στη Σουηδία. Όσον αφορά το μπάσκετ, ξεκινάμε με τον Βόβορα τον Γιώργο. Ένα παιδί το οποίο ξέρει τον αγαπώ πολύ, έχει κάνει μια δική του πορεία που ξεκίνησα πολύ χαμηλά, έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, όπως και στους περισσότερους βέβαια. Δεύτερος είναι ο Γεραγκοντέλης ο Βασίλης. Μαζί με τον Γιάννη Σφερόπουλο χρόνια. Χρόνια και τώρα στη Μακάμπη, κάνω εγώ τα... βέβαια. Τρίτος ο Γεωργιάδης ο Νίκος, ο οποίος εκτός του ότι είναι ένας εκπληκτικός ψυχολόγος, θα σου πω κάτι μπορεί να μην το ξέρεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το δωμάτιό του ήταν πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα για 5 συν 7 χρόνια. Στον Άρη, ναι, σκουλίκι. Ήταν όμως το δωμάτιό του πρώτο σκόρερ, έτσι. Ήταν, κοιμόταν πάντα με τον Γκάλι, έβαλε 40 Γκάλι και 2. Αυτό ήταν ο πρώτο σκόρερ. 42. Αυτό ήταν. Λοιπόν, είναι ο Γκουλιάς ο Διονύσης, μια τεράστια εμπειρία στις ακαδημίες να μας βγάλει και την πλευρά των ακαδημιών. Βεβαίως, ο επίσης πολύ φίλος, αγαπητός, συνεργάτης παλιά. Ο Δικαιολάκος ο Τζόρτζης δεν χρειάζεται και εκεί συστάσεις. Για να έχουμε και το γυναικείο μπάσκετ. Και όχι μόνο το γυναικείο, μόνο, είναι αλλά και η πλευρά του σκάουτινγκ. Έγραψε το βιβλίο η τέχνη του σκάουτινγκ και έχει τα πάντα. Ναι, ναι. Όποιος δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, δεν δικαιολογείται προπονητής του μπάσκετ να μην έχει το βιβλίο του Τζόρτζη αυτή τη στιγμή στο βιβλιοθήκη. Περιτά τα λόγια για τον Κατσικάρη το Φώτη. Η πορεία του τεράστια. Ο Λικογιάννης ο Άρης που επίσης είναι πολύ κοντά με την καταπληκτική πορεία φέτος. Ο Ντάκουλας ο Κώστας που χρεώνεται την πολύ καλή εικόνα που μας παρουσίασε και εκείνος βέβαια μέσα από όλο το team η ομάδα του Λαβρίου. Από την πλευρά των αθλητών ένας επίσης αθλητής που αγαπάω πολύ ο Σοφοκλής ο Σκοτσιανίτης. Και τέλος θα είναι μαζί μας επίσης για το γυναικείο μπάσκετ η Κατερίνα Χατζηδάκη η οποία κάνει μια διεθνή καριέρα και έχει ξεκινήσει και από ένα αντίστοιχο κομμάτι, ξεκίνησε την πορεία της αποφυτώντας από ένα ΙΕΚ του πολύ φίλου μου του Νίκου του Σκουνογλου που ήταν τότε καθηγητής. Καταλαβαίνεις το ρόστερ είναι λίγο dream team, έτσι. Ναι. Νομίζω και όλοι αυτοί λοιπόν θα είναι ένα διήμερο 3-4 Ιουλίου. Ναι, τη μία μέρα θα είναι το ποδόσφαιρο στις 3 Ιουλίου, στις 4 θα έχουμε το μπάσκετ που θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Το βασικό project, το βασική σκέψη η δική μας είναι ο καθένας να μεταφέρει από την πλευρά του πώς χτίζεται μια ομάδα, δηλαδή ο Φώτης μπορεί να μας πει πώς προετοιμάζεται μια ομάδα στην Ευρωλίγκα που έχει διπλά παιχνίδια, ποια μέρα έρχονται οι βοηθοί του, φέρνουν την ανάλυση του αντιπάλου, τι ζητάει από τους εργάτες του, το αντίστοιχα ο Άρης ο Λυκογιάννης σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο σαν τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει δουλέψει και σε πάρα πολύ και εντός και εκτός συνόρων και στη Σουηδία. Πολλά. Ο Άρης έχει επίσης πολύ φίλος και πολύ κοντά. Ή ο Γεραγκοντέλης που πάρα πολλές φορές μιλάω, μου λέει Δημήτρη, έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες γιατί πρέπει να κόβω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλη η εμπειρία όλων αυτών των ανθρώπων νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Με όποιο προπονητή το έχω πει. Έχουν τρελαθεί και το περιμένουν πώς και πώς. Θέλουμε να κατανοήσουν όλοι οι νέοι ειδικά προπονητές ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας μιας ομάδας, μιας σωστής ομάδας από το επίπεδο ακαδημιών μέχρι τον επίπεδο ομάδων με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και παράλληλα βέβαια κάτι άλλο που θα σας ενδιαφέρει και εσάς πολύ γιατί θα είσαστε και κοντά μας ότι συμπίπτει με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δηλαδή είναι ακριβώς στη μέση του Euro. Έχει ρεπό μάλιστα εκείνες τις ημέρες και είναι μετά τους ημιτελικούς και πριν τον τελικό του προολυμπιακού τουρνουά του μπάσκετ. Άρα θα έχουμε και σίγουρα και ένα σχολιασμό
για τα δεδομένα και την επικαιρότητα, έτσι, το οποίο νομίζω ότι δίνει μια δεύτερη μορφή ενδιαφέροντος για τον κόσμο να το παρακολουθήσει.